Εικόνες όξεις βούτες. 85χρονη ηλικιωμένη, κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε και πολτοποιήθηκε από διερχόμενο φορτηγό στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. Το αυτοκίνητο είχε περάσει μπροστινή ρόδα. Την είδε ο οδηγός, πήγαινε πάρα πολύ σιγά διότι ο δρόμος είναι πολύ ακατάλληλος στο συγκεκριμένο σημείο. Όταν πέρασε πλέον, η γυναίκα ζαλίστηκε και έπεσε στις πίσω ρόδες. Και έτσι έγινε δυστυχώς αυτό το τραγικό ατύχημα. Ο έγκονας μου είχε μπαρκάρει εκεί το αυτοκίνητο και τώρα και μπήκε μέσα και ήταν ολογάλανος. Κρατούσε το κεφάλι του και λέγε, δεν το πιστεύω. Και λέω, Παναγία μου, στο κοπέλι μας, τι έχει. Του λέω, τι είναι βρε Σταύρο. Δεν ξέρω. Αρνή είναι, σκυλή είναι, άνθρωπος είναι, δεν ξέρω. Η ηλικιωμένη βρέθηκε διαμελισμένη κάτω από τις ρόδες του φορτηγού οχήματος με τον οδηγό να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ένα σκοτώνεται ένα σκύλο, ένα γάτη και γίνεται χαμό. Όχι ένα άνθρωπο να μην οριζάνε. Ένα σωρό κρέα σημάση είναι τι είναι. Πέρασα από εκεί. Πέρασαν 4 τροχιά από πάνω τζι. Εσείς το είδατε το περιστατικό αυτό, πώς ακριβώς έγινε, τι ακούσατε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Έτσι. Αλλά μαρτυρά και μόνο του. Έτσι. Αλλά αυτός δρόμος δεν είναι. Εμείς είμαστε όλοι για τις ψήφους. Για τις ψήφους. Είναι ανεύθυνοι όλοι. Συγκλονισμένοι από το φρικτό θέαμα, δημότες, όπως και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εδώ καθόμουν και άκουσα ότι κάτι σημαίνει πιο κάτω και πήγα και το πτώμα. Εντελώς πολτοποιήθηκε. Δεν είναι ώρα να ρίξουμε ευθύνες, αλλά πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι υπεύθυνοι. Δηλαδή. Έχω κάνει πάρα πολλά διαβήματα το συγκεκριμένο σημείο και έχουν αδιαφορήσει. Και η περιφέρεια και ο Δήμος. Το συγκεκριμένο σημείο θέλει διαπλάτηση. Είναι μέσα στον οικισμό. Συγγνώμη που τοποθετούμε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να τοποθετηθώ. Αισθάνομαι και εγώ ενοχές αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλές ενοχές για ό,τι συνέβη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι της προκειμένου να παραλάβει τη σύνταξή της από τον ταχυδρόμο σε καφενείο της περιοχής. Η κόρη της είναι εδώ κομμώτρια, αλλά σήμερα δεν ήρθε στην κόρη της, μα κατέβαινε η κακομοίρα να πάρει τη σύνταξη που έρχεται ο ταχυδρόμος. Και ερχόταν από το σπίτι της να πάει στο καφενείο να πάρει τη σύνταξη και δεν πρόλαβε. Εγώ τι να βάλει το μυαλό της γιαγιάς που έχω και εγώ τα παιδιά μου και είναι συνέχεια στις δρόμους και φοβάμαι και τρέχω και λέω Παναγία μου. Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τα αίτια του δυστυχήματος να διερευνώνται από την αστυνομία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε και στα Χανιά. Χθες βράδυ 18χρονος οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος των Μουρνιών, στον παράλληλο της Εθνικής, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να σφινωθεί κατά το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.